Ράγκια, βουνά και ορεινοί όγκοι της Κρήτης συνθέτουν την άγρια ομορφιά της, η οποία αποτυπώνει μια διαφορετική πλευρά του νησιού. Το σκηνικό που διαμορφώνει το γεωλογικό ανάγλυφο της Κρήτης δημιουργεί συνθήκες κατάλληλες για να αναπτυχθεί περαιτέρω μια εναλλακτική μορφή τουρισμού, ο οικοτουρισμός. Είναι η έννοια του ταξιδεύω και γνωρίζω μέρη στη φύση, σε μια αστικό περιβάλλον, χωρίς όμως να αλλάζω το φυσικό ενδιέτημα, το χώρο των ζώων ή τη βιοποικιλότητα, τον τόπο της χλωρίδας. Σέβομαι δηλαδή το μέρος το οποίο επισκέπτομαι, διατηρώντας ένα χαμηλό ενεργειακό αποτύπωμα, άρα δεν νοείται οικοτουρισμός με μεγάλες αεροπορικές μετακινήσεις, με έντονο ενεργειακό αποτύπωμα. Πολλοί είναι οι επισκέπτες ανά τον κόσμο αλλά και από κάθε γωνιά της Ελλάδας που σπεύδουν να επισκεφθούν το νησί για να εξερευνήσουν τα ξεχωριστά γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά του. Η δυναμική του οικοτουρισμού σε επίπεδο Κρήτης, όπως αναφέρουν και περιπατητές, είναι ισχυρή καθώς το νησί αποτελεί ένα σπάνιο γεωλογικό θησαυρό. Η δυναμική της Κρήτης είναι τεράστια. Ίσως είναι η καλύτερη σε όλη την Ελλάδα, γιατί έχει φοβερές αναλλαγές, φοβερά τοπία. Κορυφές, φαράγγια, κοιλάδες, τα πάντα. Δηλαδή είναι ας πούμε, ο ορισμός της πεζοπορικής και ορειβατικής διαδρομής. Είμαστε σε ένα γεωλογικό θησαυροφυλάκιο, όπως εμείς στο Σύλλογο λέμε πολλές φορές, και κάποιος μπορεί να γνωρίσει μια πληθώρα ζώων, φυτών, γεωλογικών ανάγλυφων. Έχουμε ήδη γεωπάρκα. Οδεύοντας στην καρδιά της τουριστικής σεζόν του 2023, στο προσκήνιο έρχεται η ανάδειξη αυτής της εναλλακτικής μορφής τουρισμού με τη βοήθεια των αρμόδιων φορέων. Όπως αναφέρουν περιπατητές, πρωταρχικός στόχος πρέπει να είναι η ασφάλεια των τουριστών κατά τη διάρκεια των περιηγήσεων, με την άμεση παρέμβαση διασωστών σε περίπτωση τραυματισμού, αλλά και τον καθαρισμό, συντήρηση μονοπατιών και την τοποθέτηση ειδικής σήμανσης. Θα πρέπει η πολιτεία να το πλαισιώσει, να το αγκαλιάσει και να προσδώσει σε αυτή τη μορφή του τουρισμού την απαραίτητη ασφάλεια, η οποία σημειωτέων στη χώρα μας δεν υπάρχει. Και όταν μιλάμε για ασφάλεια, μιλάμε για τη βεβαιότητα στον τουρίστα, δεν αναφερόμαστε πια στους πεζοπόρους, αλλά στους τουρίστες που έρχονται, στους αριθμούς των 30 εκατομμυρίων ατόμων που η χώρα μας υποδέχεται κάθε χρόνο, ότι αν συμβεί ένα ατύχημα σε μη αστικό περιβάλλον, αυτοί οι άνθρωποι θα μεταφερθούν με ασφάλεια στο πλησιέστερο νοσοκομείο. Αυτό ακόμα δεν το έχουμε. Εκεί στερούμε πολύ. Πρέπει να υπάρχει έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό πεζοπορικών διαδρομών στην Κρήτη. Αυτό πρέπει να το αναλάβει γενικά η περιφέρεια, κάποιος φορέας δηλαδή, και εμείς θα δώσουμε τα πάντα, θα βοηθήσουμε. Σήμανση, καθαρισμό, συντήρηση και επίσης η υλοποίηση της σήμανσης στα καινούργια μονοπάτια. Θα μπορούσαμε δηλαδή να έχουμε πολύ καλύτερα αποτελέσματα στη σήμανση και στον καθαρισμό. Παρ' όλα αυτά έχουν γίνει αρκετά βήματα σε σχέση με την τελευταία 15ετία, 20ετία. Έχουν αναδειχθεί περιοχές, έχουν καθαριστεί περιοχές, οι οποίες όμως θέλουν συντήρηση. Πολλές οι προοπτικές της περαιτέρω εξέλιξης του οικοτουρισμού στην Κρήτη, ένα νησί που κρατά τα σκύπτρα του τουρισμού σε πανελλαδικό επίπεδο. Ωστόσο, βασική προϋπόθεση για την εξέλιξη του κλάδου είναι και η υποστήριξή του από τους αρμόδιους φορείς.